Λοιπόν, και πάμε σε ένα τελευταίο θέμα, αν αντέχετε ακόμα, που επίσης απαντά συχνά στην καθημερινή ουρολογική πράξη και στους γενικούς ουρολόγους. Έτσι, είτε μιλάμε για παιδιά μεγαλύτερα, όχι νεογνά, που έρχονται με υποσπαδία, είτε κάποιος που δεν έχει ακουμπήσει ακόμα, είναι δύσκολο. Συνήθως κάποιος που έχει κάνει ένα χειρουργείο, ή δύο, ή τρία, και έχει και μία φίστουλα και έχει και μία επιπλοκή. Μερικές φορές θα κληθούμε να δούμε περιστατικά τέτοια στην όψιμη εφηβική και ενήλικη ζωή και θα χρειαστεί να κάνουμε μία διαστολή ενός στενώματος, μία ουρυθροσκόπηση για να δούμε τι γίνεται, ένα κόλπωμα. Νομίζω ότι μερικά βασικά πράγματα πάνω σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα όπως είναι ο υποσπαδίας και με τη χειρουργική του αντιμετώπιση, αξίζει τον κόπο να τα κατέχουμε μέσα στην άκρη του μυαλού μας. Λοιπόν, εντάχει να πούμε μερικά πράγματα. Πρόκειται για ένα αγόρι 12 μηνών, το οποίο έχει φυσιολογική εγκυμοσύνη, η μητέρα του γέννησε φυσιολογικά. Έχει ψηλαφυτού όχι σάμφο, εμφανίζεται με οπίσθιο υποσπαδία χωρίς άλλες συγγενείς αναμαλίες. Οι γονείς ανησυχούν για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Να θυμίσω καταρχήν τι είναι ο οπίσθιος υποσπαδίας, ποια είναι η ταξινόμηση του υποσπαδία. Είναι πρόσθιος κατά την πλειονότητα των περιστατικών, γύρω στο 65%. Μέσος και οπίσθιος είναι αυτός ο οποίος είναι κυρίως προς τη ρήρα του πέους και στο περίνεο. Τα αίτια μπορεί να είναι γενετική, να υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, αλλά κυρίως είναι εξωγενείς ορμονικοί παράγοντες, τους προσπερνάω. Το ερώτημα του γονιού είναι πότε θα πρέπει να χειρουργήσουμε το γιο μας. Πότε θα πρέπει να το χειρουργήσουμε. Παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι όσο μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερη ηλικία χειρουργούσαμε τον υποσπαδία, τόσο καλύτερα ήταν. Γιατί το μόριο, το πέος ήταν μεγαλύτερο, ήταν πιο εύκολη η τεχνική. Βρέθηκε όμως ότι αυτά τα παιδιά που χειρουργούνταν σε μεγαλύτερη ηλικία είχαν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν επιπλοκές. Συνεπώς πλέον αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι μέχρι την ηλικία των 18 μηνών το αργότερο θα πρέπει να έχει χειρουργηθεί ο υποσπαδίας και κατά προτίμηση σε ένα στάδιο. Με ποια τεχνική? Θα πρέπει να τονίσω ότι δεν υπάρχει ιδανική τεχνική. Η ιδανική είναι αυτή η τεχνική που ξέρει ο χειρουργός, ο οποίος τη χρησιμοποιεί, εξαρτάται από την ικανότητα και την προτίμηση του χειρουργού δηλαδή, και από το βαθμό σίγουρα της ανατομικής ανομαλίας. Υπάρχουν πάνω από 200 τεχνικές διόρθωσης υποσπαδίας στη βιβλιογραφία, όλες όμως έχουν μερικές βασικές αρχές, οι οποίες είναι τρεις. Είναι ο ευθυασμός του πέους, η πλαστική της ουρήθρας και η βαλανοπλαστική. Η περιτομή είναι αμφιλεγόμενη. Άλλοι την κάνουν την ώρα του χειρουργείου, της επέμβασης, άλλοι την κάνουν σε δεύτερο χρόνο. Το ποια τεχνική, κυρίως για την ουρυθροπλαστική μιλάω, θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το αν υπάρχει το λεγόμενο ουρυθρικό πλάτισμα ή ουρυθρική ακρολοφία. Αυτό εδώ. Βλέπετε εδώ είναι το στόμιο της ουρήθρας, το έξω στόμιο της ουρήθρας και βλέπετε όλη αυτή την περιοχή είναι το urethral plate. Ανάλογα με το αν υπάρχει, διαφοροποιείται και η τεχνική. Αν υπάρχει, κάνουμε σωληνοποίηση της ουρήθρας. Δηλαδή, με καθετήρα γίνεται κυκλοτερής συραφή της ουρήθρας μέχρι το έξω στόμιο στη βάλα. Αν δεν υπάρχει, αυτό το οποίο γίνεται είναι να φτιάξουμε εμείς μια ουρήθρα. Κυρίως γίνεται με διάφορες τεχνικές. Συνήθως είναι χρήση δερματικών κρινών, κυρίως από την ακροποστία. Αν δεν υπάρχει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιστός ο οποίος είναι πλούσιος σε αγκείος, τότε πηγαίνουμε στο λεγόμενο με στη χρήση στοματικού πλενογόνου. Αυτός είναι ο στοματικός πλενογόνος, παρασκευασμένος. Είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η συραφή του πλενογόνου πάνω στο πέος και από εκεί μετά στο δεύτερο στάδιο γίνεται η σύγκληση με σωληνοποίηση. Έχει πολλές επιπλοκές. Ο υποσπαδίας είναι ένα χειρουργείο το οποίο έχει πολλές επιπλοκές, είναι η αλήθεια. Το συχνότερο από αυτά είναι ανάλογα και με την τεχνική. Είναι το ουρυθροδερματικό συρρήγγιο, αλλά μπορεί να έχουμε στενώματα στο έξω στόμιο της ουρήθρας, μπορεί να έχουμε στένωμα στην αναστόμωση της ουρήθρας, μπορεί να έχουμε υποτροπή της κάμψης του πέους, μπορεί να έχουμε λίμωξη, αιμορραγία, αιμάτωμα και μάλιστα υπάρχει μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών, είναι hypospadias cripples, είναι αυτοί οι ασθενοί οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε πολλά χειρουργία για διόρθωση του υποσπαδία και είναι ίσως τα πιο δύσκολα περιστατικά για να τα διορθώσει. Ακόμα και στα χέρια του πιο έμπειρου χειρουργού, το ποσοστό των επιπλοκών ανέρχεται σε πάνω από 15%. Αν υπάρξει επιπλοκή, ο γενικός κανόνας είναι ότι θα πρέπει να χειρουργούνται τουλάχιστον 6 μήνες μετά από το προηγούμενο χειρουργείο. Και ερχόμαστε λοιπόν στο ερώτημα το οποίο έχει ήδη απαντηθεί από τον κύριο Γιφτόπουλο, ότι ποιος θα πρέπει να χειρουργήσει το παιδί. Ο γενικός χειρουργός, ο γενικός ουρολόγος, ο παιδοχειρουργός, ο παιδοουρολόγος. Συμφωνώ με όσα είπε ο κύριος Γιφτόπουλος και θα πω και κάτι παραπάνω, θα το προχωρήσω. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος παιδοουρολόγος.
στον υποσπαθία. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει στον υποσπαθία δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, το αν θα κατουράει καλά, μας ενδιαφέρει και το αισθητικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν, όπως είπα, πολλές τεχνικές, περίπου 200. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Η επιτυχία του χειρουργείου κρίνεται σίγουρα με βάση τις επιλογές, αλλά η επιτυχία του χειρουργείου με κριτήριο τις επιλογές βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου και με την εμπειρία του χειρουργού. Παρόλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για καμπύλη εκμάθησης. Γιατί ακριβώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές και κάθε τεχνική έχει τις δικές της επιλογές. Και η αρχή που γενικώς ισχύει είναι η εξής. Ποτέ δεν ξέρεις από πριν ποια τεχνική θα χρησιμοποιήσεις στον υποσπαθία, αν δεν κάνεις την gloving του πέους. Αν δεν δεις πού είναι το στόμιο και τι γίνεται. Αν υπάρχει ουρηθικό πλάτισμα, αν δεν υπάρχει, αν θα χρειαστεί να φέρεις κρυμνούς κτλ. Συνεπώς, θα πρέπει ο χειρουργός, αυτός που θα ασχοληθεί με τον υποσπαθία, να είναι γνώστης όλων των πιθανών τεχνικών. Και να προσθέσω σε αυτά που είπε πάλι ο κ. Γυπτόπουλος σχετικά με την πεδρολογία, η οποία πλέον είναι υπό ειδικότητα αναγνωρισμένη. Αφού εκπαιδευτεί ο πεδρολόγος, θα πρέπει από εκεί και μετά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πεδρολογική Εταιρεία, το 80% της καθημερινής του δραστηριότητας να έχει να κάνει με παιδιά. Εδώ, στο παιδάκι αυτό, βλέπουμε ότι έχει αυτή την κάμψη. Κάναμε ορθοπλαστική, δηλαδή ορθώσαμε με dorsal plication. Είδαμε ότι ανοίγοντας ότι υπάρχει ουρηθικό πλάτισμα, οπότε χρησιμοποιήσαμε την πρώτη τεχνική που σας έδειξα, είναι η λεγόμενη τεχνική κατά Snodgrass, όπου γίνεται η συραφή γύρω από τον καθετήρα των ελεύθερων χιλέων, έτσι, του urethra plate. Το επόμενο βήμα είναι η βαλανοπλαστική, σε δύο στρώματα και στο τέλος η επίδεση. Και αυτό είναι πώς φαίνεται αυτό το πέος ένα χρόνο μετά. Συμπεράγματα. Δεν υπάρχει ιδανική τεχνική. Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό και διαφέρει. Έχει ιδιαιτερότητες. Στόχος εδώ είναι λειτουργικός από τη μία και αισθητικός από την άλλη. Θα πρέπει να γίνεται σχολαστική, ο χειρουργός να την κατέχει την τεχνική που θα χρησιμοποιήσει σχολαστικά. Πρέπει να υπάρχει προσοχή τόσο περί εγχειρητικά όσο και με εγχειρητικά. Και βέβαια, για να ολοκληρώσω, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να την κάνει παιδολόγος. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Κάποια ερώτηση για την υποσπαθία, παραπάνω. Το θέμα είναι τελικά, άρα με αυτά που ακούω, ότι μόνο άμα έχεις κάποιες συνθήκες, γιατί το learning curve είναι πάντοτε σημαντικό. Άρα πρέπει να έχεις μία παιδιατρική κλινική που να σε προμηθεύει σταθερά, που να έχεις και να μπορέσεις να έχεις και την εμπειρία και τα περιστατικά, και να μπορείς και επίσης μετά να εξασκείς και να εκπαιδεύεις και άλλους. Αλλιώς χωρίς παιδιατρική κλινική είναι αδύνατο να βρεις τα περιστατικά. Αυτό σωστά κατάλαβα? Σωστά καταλάβατε. Ωραία. Απ' την άλλη μεριά, εμείς επειδή στην κλινική ιδιαίτερα παλιότερα είχαμε και παιδικό δωμάτιο κτλ. Το πρόβλημα που είχαμε κάποτε παλιά εποχή στο γεννηματάς ήταν ότι αν δεν έχεις υποστήριξη παιδιάτρου δεν μπορείς να χειρουργήσεις παιδιά. Δηλαδή στο γεννηματάς κάποτε δεν υπήρχε παιδιατρική κλινική που ήμασταν και τι θα τα κάνεις. Δηλαδή σε όλους τους πυρετούς σου, τα τέτοια κτλ. Πώς θα το, όλο το μεταχειρητικό που χρειάζεται, πώς θα το κάνεις εσύ. Καλά κάνεις στο χειρουργείο. Με νοσηλευτικό προσωπικό που δεν ήξερα από παιδιά, που φωνάζαμε αισιολόγους να βρουν φλέβα γιατί και πώς θα σταθεροποιηθεί και όλα τα προβλήματα αυτά. Δεν είναι απλό. Αυτό είτε γίνεται σε δημόσιο νοσοκομείο είτε γίνεται σε ιδιωτικό setting, νομίζω ότι χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση. Αν το δούμε και λίγο ρεαλιστικά, μην ξεχνάτε ότι μία επιπλοκή σε ένα παιδάκι, ξέρω, 18 μηνών, το οποίο αναλαμβάνει κάποιος να χειρουργήσει στην ιδιωτική κλινική, επισύρει ποινή θανάτου. Μία επιπλοκή σημαντική σε ένα παιδάκι 18 μηνών. Το τι θα σας επιδικάσει το δικαστήριο ως αποζημίωση δεν έχει καμία σχέση με τον παππού που επωράγησε στη διουρήθηκε προστατεκτομή. Δεν το λέω με την έννοια της αμυντικής ιατρικής, αλλά το λέω για το ότι είναι κοινός τόπος ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι αναλαμβάνει κάποιος. Έτσι. Και μερικά περιστατικά είναι πάντα προτιμότερο να στέλνονται απευθείας στο ειδικό κέντρο πριν πειραματιστεί κάποιος που μπορεί και να γνωρίζει, έτσι, αλλά δεν έχει το υπόλοιπο setting να τον υποστηρίξει. Ένα θέμα που προκύπτει και θέλω να σχολιάσω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Καρατζάς είναι με την επιλογή της ηλικίας. Έρχεται ένα παιδάκι με έναν ωραίο υποσπαδία, πρόστιο, τυπικό,
Το βλέπει ο παιδίατρος στη γέννηση, σας παίρνει ένα τηλέφωνο, λέει: συνάδελφε, του ρίχνεις μια ματιά, έχει έναν υποσπαδία, τι να κάνω, πότε να τους πάνε να χειρουργηθούν. Και λέτε εσείς αξιοπρεπώς, εγώ δεν αναλαμβάνω, αλλά εντάξει, θα το φτιάξει στους 6 μήνες, στους 12. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση να γίνονται αυτά τα χειρουργεία όλο και νωρίτερα. Δηλαδή 6 με 12 μήνες. Το οποίο όμως εγείρει κάποια ζητήματα σημαντικά, καθώς αφενός, okay, έχουμε συνηθίσει και δεν μας ενοχλεί το πέος που είναι μικρό σε αυτή τη φάση και ίσως οι επιπλοκές, οι χειρουργικές είναι μικρότερες, οι επιπλοκές, οι αναισθησιολογικές όμως είναι πολύ περισσότερες. Οι εφεδρίες στα αναισθητικά φάρμακα των παιδιών σε αυτή την ηλικία είναι πολύ μικρότερες. Συν το γεγονός ότι σε πειραματικά δεδομένα έχει φανεί αυτό που ονομάζουν neurodegeneration, σε πιθήκους βέβαια, από τα αναισθητικά φάρμακα σε έναν αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Και ο εγκέφαλος των 6 μηνών και των 12 μηνών είναι σαφώς αναπτυσσόμενος. Αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί και να μεταφερθεί από το πειραματόζω έτσι στον άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε αν ένα χειρουργείο που γίνεται κυρίως για αισθητικούς και λιγότερο για λειτουργικούς λόγους σε εκείνη την ηλικία, γιατί το παιδί και μέχρι τα 2 με πάνιστα είναι. Το πουλί του δεν το βλέπει κανένας. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, δεν είναι ένα χειρουργείο που απειλεί τη ζωή του, κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα, που εκεί σταθμίζεις το ρίσκο, τι χάνεις, τι κερδίζεις και προχωράς. Αλλά το θεωρώ υπερβολικό να βιαζόμαστε να χειρουργήσουμε έναν υποσπαδία πριν τους 18 μήνες, αυξάνοντας κάποιο ρίσκο ενδεχομένως σε πράγματα τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, κύριε Καρατζά, σε αυτό. Εδώ μπαίνει ο άλλος παράγοντας όμως στη μέση. Ότι μετά την ηλικία των 18 μηνών, των 2 χρονών, 3 χρονών, 4 χρονών, το παιδί πλέον έχει αρχίσει και εξερευνά τον εαυτό του. Mm. Και μπαίνει στη μέση ο ψυχολογικός παράγοντας. Η εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Η εικόνα που έχει, που σχηματίζει για τον εαυτό του. Είναι η κοινωνική του ένταξη. Δηλαδή το παιδάκι, συγγνώμη. 2 χρονών δεν βλέπει την ουρίθρα του, ούτε το πετσάκι του. Αν δεν κάνει κατάσπαση της ακροποστίας, που υπάρχει ένα χούντ σε αυτές τις περιπτώσεις, αν μιλάμε για τυπικό υποσπαδία. Ξεχωρίζει όμως. Δεν νομίζω ότι 2 χρονών μπορεί να το συγκρίνει με του Γιαννάκη της Κυρανικολίτσας δίπλα. Αργότερα. Όχι, δεν έχω αγοράκι, αλλά θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει τραύμα. Και υπήρχε μια μελέτη στο Journal of Pediatric Urology πρόσφατα, η οποία έλεγε ξανά αυτό. Αν χειρουργήσουμε μετά τους 18 μήνες και πριν τους 18 μήνες, είχαν μετρήσει αποτελεσματικότητα της επέμβασης, επιπλοκές και με ερωτηματολόγια επίπτωση, ας πούμε, στην ψυχολογία του παιδιού. Και δεν βρέθηκε διαφορά. Δηλαδή, εσείς ποια είναι η ηλικία που... Εγώ θεωρώ ότι η ηλικία των 18 μηνών είναι γενικά αποδεκτή. Απλώς θεωρώ ότι και 2 χρονών και 2,5 να χειρουργηθεί ένα παιδάκι δεν δημιουργεί πρόβλημα. Μην βιαστούμε να λέμε ότι τέρμα μέχρι 18 μηνών, συγγνώμη, πρέπει να χειρουργηθεί. Πάντως, σίγουρα πριν ξεκινήσει η προσχολική του ηλικία. Ναι, έτσι. Ναι. Έτσι, αλλά επειδή υπάρχει τάση να το κατεβάζουμε από τους 18 μήνες όλο και νωρίτερα, καταθέτω κάποια ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια ενός χειρουργείου που κατ' εμέ δεν είναι τόσο σημαντικό να γίνει στους 6 μήνες ή στους 12. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Να τελειώσω με ένα σχόλιο απλά. Ναι, μεν ωραίο είναι να βρίσεις το πλάτισμα και να κάνεις το πεδίο σου και να ράβεις, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί έχω δει αρκετά περιστατικά στη ζωή μου σε ενήλικες με φλεβική διαφυγή, η οποία στη σειραγκογραφία έδειξε ότι ήταν στο σημείο ακριβώς που έγινε η επέμβαση. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς όταν πας να το κάνεις, χαράζουν και παίρνουμε και μαζί ένα κομμάτι του ινόδη χιτώνα και από εκεί και πέρα. Χαράζουν όμως στο midline, στη μέση γραμμή. Ορίστε. Χαράζουν στη μέση γραμμή. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει στις εγχειρήσεις, αλλά το θέμα είναι το site specific. Που λέμε εμείς site specific venoclusive dysfunction, είναι καταγεγραμμένο ότι έχει σχέση με και ιδιαίτερα στα περιστατικά είτε σε κάποιους άπειρους χειρουργούς είτε στα περιστατικά των πολλαπλών που είπατε τα δύσκολα που έχουν κάνει 3-4 επεμβάσεις. Ναι. Αν δεν υπάρχει καλό urethral plate, το οποίο δεν μπορούμε να το φανταστούμε, ας πούμε, βλέποντας, αναλόγως σε ποια ύψος είναι το στόμιο, βέβαια, ή αν το μέγεθος του πέους μας φαίνεται απελπιστικά μικρό, ή η βάλανος που θα εμποδίσει πολύ τη βαλανοπλαστική,
νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι μπορεί να δώσεις για ένα διάστημα, ας πούμε, να δουλεύουν. Τέσσερις εβδομάδες. Ένα μήνα περίπου. Συνήθως αυξάνει την αγκίωση, υποτίθεται ότι αυξάνει την αγκίωση, μειώνει τις πιστότητες της φίστουλας κτλ. Ένα πρόβλημα προκύπτει, η μέθοδος αυτή που περιγράφει και δεν ξέρω αν είστε, έχετε εξοικειωθεί καθόλου με αυτή, έστω και θεωρητικά, είναι η TIP, ας πούμε, Tubularized Incise Plate, είναι πιο λογική. Δηλαδή, θυμηθείτε εμβριολογικά ότι στην ουσία το πέος διαφέρει από το εδίον επειδή κλείνει στη μέση. Δηλαδή, οι δύο γεννητικές πτυχές, που θα είναι τα μεγάλα χείλη στη γυναίκα, γίνονται το όσκιο και κλείνει με τη μέση ραφή. Έτσι κλείνει και το δέρμα. Και το ίδιο κλείνουν και οι δύο ουρυθρικές ακρολοφίες, οι οποίες έρχονται και σχηματίζουν τη σύγκληση αυτού του σωλήνα. Όπου σταματήσει η σύγκληση, εκεί μένει και το στόμιο στην υποσπαδία. Και επειδή ακριβώς και το δέρμα της ακροποστίας δεν έχει κλείσει, ο υποσπαδίας φαίνεται με αυτό που ονομάζουμε κουκούλα, το hood της ακροποστίας. Η τεχνική λοιπόν αυτή να σωληνοποιήσει αυτό που έμεινε τελώς ανοιχτό είναι μια προσπάθεια να το ξαναπαναφέρει φυσιολογικά, αξιοποιώντας τον ήδη υπάρχοντα ιστό και ενδεχομένως κάνοντας μια τομή στη μέση για να πάρει τα μπόσκα να μπορέσει να γυρίσει πιο εύκολα. Ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ποια είναι η διάμετρος η φυσιολογική της ουρίθρας που πετυχαίνουμε με αυτό. Συνήθως βάζουμε 8 φρέντς μέσα ένα καθετηράκι ουρητηρικό για οδηγό και ράβουμε από πάνω. Οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τα ούρα, το ξέρετε και από τους ουρητήρες, έχει την τάση να στενώνεται. Αυτά τα 8 λοιπόν κάποια στιγμή γίνονται λιγότερα. Και υπάρχει ανέκδοτη έτσι, παρατήρηση ότι τα παιδιά στα οποία έχει γίνει τέτοια διόρθωση υποσπαδία έχουν μειωμένες ροές. Έχουν ένα αποφρακτικό flow. Και το κρίμα είναι ότι ελάχιστες μελέτες υπάρχουν που να δείχνουν παρακολούθηση αυτών των παιδιών σε βάθος χρόνου, 20ετίας, 30ετίας, να δούμε εκ των υστέρων τι ακριβώς σημασία πρακτική και κλινική είχε αυτή η μέθοδος που χρησιμοποίησαμε. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε παλιότερες πλέον τεχνικές στο ιατρείο 40ρηδες ή 30ρηδες που χειρουργήθηκαν συνήθως εκτός Ελλάδος, γιατί τότε ελάχιστοι ασχολιώσατε με υποσπαδία και κάνανε το πολύ πολύ μια ματιέ, ένα φλάπ, ας πούμε, πολύ απλό, οι οποίοι έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα με κολπώματα, με τη χρήση δέρματος ανφλάπ το οποίο γύρισε με το δέρμα προς τα μέσα και φυτρώνουν τρίχες μέσα στην ουρίθρα, με προβλήματα της αναστομώσης, με προβλήματα ενδεχομένως σθητικής λειτουργίας από τραυματισμό του ενόδους χιτώνα. Έχει νόημα και νομίζω θα μας βοηθάει ουσιαστικά, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό, να κοιτάζαμε σε βάθος χρόνου όλες αυτές τις τεχνικές που σήμερα είμαστε ενθουσιασμένες βλέποντας τα άμεσα αποτελέσματα και βγάζοντας φωτογραφία σε 1-2 χρόνια. Λοιπόν, σας πρίξαμε. Ευχαριστούμε πολύ.